Οι κάτοικοι των Λενταριανών θα μπορούν πλέον να κάνουν τις αγορές τους από ένα ακόμη σύγχρονο κατάστημα του προμηθευτικού και καταναλωτικού συνεταιρισμού ΙΝΚΑ Χανίων με την ίδια ποιότητα, ποικιλία προϊόντων αλλά και χαμηλές τιμές. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, Απόστολος Αλεξάκης, βρέθηκε σήμερα στο νέο κατάστημα προκειμένου να συναντηθεί με τους εργαζόμενους, να επιθεωρήσει τους χώρους αλλά και να ανταλλάξει απόψεις με τους καταναλωτές. Υπενθυμίζεται πως αύριο το πρωί στις 11 πραγματοποιείται στον κινηματογράφο Ελληνής η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνεταιρισμού. Τα σούπερ μάρκετ του προμηθευτικού και καταναλωτικού συνεταιρισμού ΙΝΚΑ Χανίων έκλεισαν 30 χρόνια λειτουργίας και αριθμούν 27 καταστήματα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Ένα νέο ΙΝΚΑ άνοιξε στη γειτονιά των Λενταριανών και είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Αυτό ανήκει, ήταν 5 λεπτά Μερνόπουλος. Το νοικιάσαν πρόσφατα και με τη βοήθεια των υπηρεσιών των Χανίων, που πρέπει να το λέμε, που κινήθηκαν γρήγορα και μπορέσαμε και βγάλαμε άδεια και ήδη το λειτουργούμε. Είναι μεγάλη χαρά μας όταν ανοίγουμε νέο κατάστημα και δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από εκεί να πουλιώνται τα ντόπια προϊόντα, τα κριτικά, τα ελληνικά προϊόντα και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να βοηθάμε την ελληνική οικονομία. Για τους κατοίκους των Λενταριανών, άνοιξε το κατάστημα σαν ΙΝΚΑ και τους περιμένουμε όλους να μας επισκεφτούν με περισσότερα προϊόντα και τοπικά προϊόντα. Αύριο Κυριακή 13 Ιουνίου στις 9 το πρωί πραγματοποιείται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του προμηθευτικού και καταναλωτικού συνεταιρισμού ΙΝΚΑ στο Κινηματοθέατρο Ελληνής, στην Οδό Τζανακάκη, στο κέντρο της πόλης. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται η έγκριση των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους και του δημοσιευθέντος ισολογισμού, η απαλλαγή των ευθυνών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και η έγκριση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση θα επικυρώσει την εγγραφή των νέων μελών του συνεταιρισμού, καθώς και μια σειρά λοιπόν οικονομικών και μη θεμάτων. Παρακαλώ όλους τους συνεταίρους να έρθουν, να παραβρεθούν, να συζητήσουν με τα θέματα που απασχολούν το συνεταιρισμό αλλά και γενικότερα την οικονομία της Κρήτης. Ο πρόεδρος του ΔΣ, κ. Απόστολος Αλεξάκης, αναφέρθηκε στην επιτυχημένη πορεία των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ, τονίζοντας ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις όσο ποτέ άλλοτε. Σε αυτή την κρίση που διανύουμε, όπου δανειζόμαστε για να αγοράζουμε προϊόντα πολυεθνικών, εδώ τουλάχιστον τα ΙΝΚΑ προσπαθούν στο βαθμό που μπορούν να προωθούν τα ελληνικά προϊόντα ώστε να μένουν τα χρήματα εδώ, στον τόπο μας. Θυμάμαι όταν είχαμε ξεκινήσει με 6 άτομα προσωπικό, όταν μπήκαμε εμείς, χωρίς να έχουμε πληρώσει το ΙΚΑ. Τώρα έχουμε περίπου 700 άτομα και με εργασιακές σχέσεις πολύ καλές και απέναντι στα φαινόμενα του τετραώρου που απασχολούν οι πολυεθνικές στο 51%, εμείς έχουμε 8 πάνω από 90%. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Λέγεται τα ΙΝΚΑ για τις αγορές σας, για ποιο λόγο? Πρώτον, γιατί είναι πολύ κοντά στο σπίτι, έχει πολύ καλές προσφορές και καλά προϊόντα. Ό,τι μου αρέσουν τα βρίσκω στο ΙΝΚΑ και τα αγοράζω. Οι τιμές πώς σας φαίνουν? Κανονικά, νορμάλ. Σκοπός του συνεταιρισμού ήταν και παραμένει η συνεργασία των μελών του για την εξυπηρέτηση των οικονομικών τους αναγκών, η υπεράσπιση των συμφερόντων τους απέναντι στην οθεία, το υπερβολικό κέρδος των μεσαζόντων, την κακή ποιότητα των προϊόντων και γενικότερα την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Supermarkets ΙΝΚΑ. Εκτιμάμε τα προϊόντα του τόπου μας. Μαζί στηρίζουμε την κοινωνία και την οικονομία μας.